θέλω να σου το πω. Δεν σε λέω ακόμα, θα σου το πω αν αποχωρήσω ή εγώ ή εσύ. Κάποια στιγμή. Για άντρα πάντως μιλάς, για αγόρι. Το κατάλληλο. Ένα ζευγάρι που θα έλεγα. Ο Μάκης με τη Θεσσαλονικιά. Ακόμη κοιμάσαι, βρε. Ξημέρωσε κάτι. Θέλω κοντά σου να μείνω, να με φιλάς και να σβήνω. Πες στο κουμπαρά, μη σε ξελεγώ. Κάθε πληγή να παλύνω, που σε πονά. Κάτσε στο μικρόφωνο, παιδιά. Αβλέ φαράζομαι. Πεπίνη, εσύ ξενυχτάς συνέχεια. Λαμβάναμε. Εσύ είσαι μόνταλ. Δεν κάνεις πραγματά, κοιμούνται νωρίς τα μόνταλ. Ακούς. Δεν έχει κλαμπικ τα μόνταλ, πρέπει να κάνουμε επιδερμίδα. Και η μαστική. Εμένα τέτοιο, μου φέρνει κάτι για ένα άτομο από μέσα, πριν πω. Και μου έστειλε συμβουλή ένας και δεν πήρα σοβαρά. Και κάτι που είπε τώρα μου απόδειξε ότι είχε δίκιο άλλος αυτό το δεύτερο χαλαστή. Δηλαδή μου είχε πει, ξέρεις, έχει αυτό το καλό, αλλά μην κάνεις αυτό γι' αυτό, γιατί έχει εκείνο το κακό. Όσο περνάει από τους γιατί δεν το λεπτά, δεν έβλεπε αυτό το κακό. Με κάτι που είπα χθες, από τα πάτησή του κατάλαβα ότι είχε δίκιο. Στην λέξη που μου είπε, ο άλλος που μου το είπε. Δεν σου λέω, θέλω να σου το πω. Δεν σου λέω ακόμα, θα σου το πω αν αποχωρήσω ή εγώ ή εσύ. Κάποια στιγμή. Για άντρα πάντως μιλάς, για αγόρι. Το κατάλαβα. Δεν ξέρω ποιος συγκεκριμένα, αλλά υποθέτω ότι πρέπει να είναι ένας από αυτούς ο οποίος είχα δώσει για. Είδες η Κατερίνα. Είδες η Κατερίνα. Με παραδέχεσαι, ναι, ή όχι. Τώρα έχεις καταλάβει και γιατί μιλάω. Εντάξει. Θέλω να τον ήξερα, θα τον ήξερε κάποιος γνωστός. Δεν ξέρω τα παιδιά. Α, εννοείς να τον ήξερε λόγω απόστασης και τέτοια. Ναι. Είδες, είναι, δεν ξέρω, είμαι σε χαρακτήρες και τέτοια πολύ... Χαλάστηκα πάρα γι' αυτό πολύ. Είπαμε ότι μετράω ψυχούλα και πολλοί δεν μπορούν να το παρεξηγήσουν. Και πολλοί μπορούν να το παρεξηγήσουν, να ξέρεις. Αλλά δεν ξέρω, και εγώ όταν... Εγώ εκεί που έκανα, έκανα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Και δηλαδή, ξέρεις τι, χαίρομαι τόσο πολύ που το συνειδητοποίησα, έστω και τελευταία στιγμή και πραγματικά πάρα πολύ σιγά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και άτομα που πίστευα, που μου βγήκαν αλλιώς. Κατάλαβες, δηλαδή, πόσο εύκολα μπορεί να κάνεις το λάθος τελικά. Σίγουρα, δεν είναι... Και ξέρεις τι, εσύ είσαι επειδή είσαι πιο μεγάλη και έχεις φάει πολύ... Κρατάω την πισινή γι' αυτό. Ναι, και όχι με αυτό, δηλαδή, μπορεί να κρίνεις πιο εύκολα. Εγώ επειδή είμαι πιτσιρικάς, είσαι πιο αυθόρμητα. Κοιτάω όλα πράγματα στην αρχή. Ναι. Εγώ την έχω πατήσει όμως κάνα δύο φορές. Μπράβο, είσαι και έχεις την πιο φιλατική. Και μπράβο, γι' αυτό έτσι. Εγώ είμαι ο χαχούχας, ο αυτό έτσι, ο γαμάτος. Δεν κάθομαι να το σκεφτώ πολύ. Σκέφτομαι είμαι τη στιγμή. Δηλαδή εκεί φαίνεται, παιδί μου, ότι μάθαμε ότι εγώ το παραδέχομαι. Δεν είναι ακόμα άνθρωπο. Εγώ μακρινώ με το πόσο με κάνει να γελάω ο άλλος, φαντάσου. Εντάξει, δεν είναι μακρινότητα από εκεί η ωριμότητα. Εντάξει, να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά κοίτα, αυτό που λες είναι θέμα εμπειριών, α πούμε. Εγώ, παράδειγμα, όταν πρώτο πήγα στην Ιταλία, στεναχώρηθηκα τόσο πολύ με κοπέλα, που εντάξει, έγινα ράκο σε τη διαφάση. Δεν ξέρω, εγώ είπα ότι είμαι φυλακτικιά. Καλά, καλά. Είμαι φυλακτικιά και γι' αυτό είπα ότι κάνω κλήρωση από τους τρεις, γιατί δεν ξέρω από τους τρεις. Οπότε τι έχω δει αργότερα, μπορεί να βρεθεί και άλλο άτομο που να. Ή οτιδήποτε, δεν ξέρω. Μπορεί να αποκτηθεί ότι έχω κάνει λάθος. Εγώ θα σου πω, εγώ στεναχωρήθηκα τώρα. Ελεγχικό είναι.
Δεν το περίμενα. Δηλαδή. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ήταν άνια μπορεί να έχω κάνει και λάθος. Ξέρεις. Δηλαδή, ήταν κάποιες στιγμές που είναι πολύ καλή κοπέλα, δηλαδή μοιάζουμε και σε πολλά, ξέρεις και τέτοια. Κάποιες άλλες στιγμές όμως, ξέρεις, που πάνω στο αυτό δείχνει κάποια στοιχεία του χαρακτήρα που δεν μου αρέσουν. Γι' αυτό είπα. Μεταξύ, την είχα δει με το. Είδες που την είδα με τον Νίκο στο ψουψουψου όταν κλείσαν τα μικρόφωνα. Αν δεν το είπα, δεν πειράζει. Όταν ήμουν στο γυμναστήριο, κάποια στιγμή λένε κλείσει τα μικρόφωνα, δεν ξέρω γιατί, όταν, επειδή παίρνανε αυτό. Και ήταν λίγο που είχαν απευθείας και στο ψουψου φεύγοντας. Και δεν μ' άρεσε, δηλαδή κάπως περίεργο στυλ. Και πριν ακριβώς από ψηφοφορία και τέτοιο, και λέω εντάξει. Ξέρεις, δεν ξέρω τι λέγανε, αλλά τα μάτια δεν μ' άρεσε. Εγώ κοιτάζω, είμαι όταν κοιτάω τον άλλο στα μάτια. Δεν νιώθω ότι υπάρχει κόντρα για την αρχηγία. Εκτός και αν φαίνομαι εγώ ότι είμαι αρχηγός, αλλά εγώ τι θέλω να είμαι αρχηγός δεν θέλω. Γιατί είναι κουραστικό να έχεις 11 άτομα στο κεφάλι σου και να σε ζαλίζουν. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να είμαι αρχηγός. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να είμαι ο Νίκος αρχηγός. Ίσα που είναι καλός και επιβάλλεται και του ταιριάζει ο ρόλος, γιατί είναι και λίγο εγωιστής και του ταιριάζει να είναι αρχηγός. Εγώ δεν μου ταιριάζει γιατί δεν είμαι εγωίστρια. Hi guys, ευχαριστώ με καλή επιτυχία. Κολλητέ! Σκέψου ότι είναι. Σκέψου ότι είναι αυτός που μισθείς. Σκέψου είναι ο φίλος σου και σε έχει απαντήσει. Αυτό σκεφτείς. Και με την καλύτερη φίλη, μάλιστα. Και με την καλύτερη φίλη. Πάω που είναι αυτά που μου λέτε τώρα. Σε έπιασες καβαλαρία. Και να άφησε και έλεγε. Μα είναι φίλη μου. Εγώ πάντα ακούω τους άντρες. Φίλη σου. Αυτό με φτιάχνει. Αυτό με φτιάχνει. Ναι, που είναι φίλη σου. Παιδιά. Γεια σου γιατρέ! Γεια σου γιατρέ! Τι κάνετε! Καλημέρα! Καλημέρα! Γεια Σοφία! Γεια Λεούδια! Γεια Σοβάκη! Καλημέρα! Στο περίπου! Στο περίπου! Όταν ήμουνα στην Τζίπρο και σπούδασα στο Λονδίνο. Παιδιά, λείπει ο Θωμάς και είναι ήσυχο το σπίτι. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε εδώ πέρα να παίξουμε τένις. Αν και είναι τυπική διαδικασία, αλλά σας έχω για χάπι και τους δύο. Η ομάδα του Θωμά πάντοτε νικά. Ρε, θα σε μπήσεις φάω, ρε, καλά. Θέλω να παίξω πρώτη, ρε. Άστα, μικρή, δεν κάνεις για τένις. Άστα, βάτε μου. Πήγαινε πάψε κανένα νιχάκι, κανένα τέτοιο. Εγώ αντιπροσωπεύω εδώ την ομάδα μου. Το πρόβλημα σε σένα ποιο είναι. Λοιπόν, θα γυρίσουμε γύρω στην καρέκλα, θα παίζουμε σουκουλά και μόλις σταματήσει, όποιος κάτσει πάνω στην καρέκλα θα διαλέξει έναν αντίπαλο, εντάξει. Μέσα, ναι. Φύγε. Λοιπόν, το Μάρκο, επειδή και όπως κατάλαβες θα διαλέξω εγώ,
Επειδή είσαι από για ψηλό καλό, θα διαλέξω τη μικρή για πρωτατή που είναι και ψηλό άσχητη για να ζεσταθώ λίγο, εντάξει. Μετά σε σκίσω εγώ. Για ποιο μιλάς ρε, εσύ, για μένα που είμαι κολλητή της Κουρινίκοβα. Κολλητή. Ναι. Παίζετε διπλά, λέμε μαζί. Ναι. Έλα, σε κάνω σε διπλάρο, θέλω. Άντε. Για να δούμε. Θέλετε να παίξω μόνο στον τοίχο. Πιο καλά θα πάει τίχος ο μάχος. Τι μου τη φέρατε τη μικρή, για ζέσταμα. Έλα πάλι γκάρι μου να σε κάνω μαγκά, έλα, για σηκώ. Με έκανε και γέλασα πάρα πολύ, τελικά κριτική βγάζεται πολύ γελιό. Έτσι όπως πέτω θέλω. Γέλασε. Τόμας, Τόμας. Είμαι το Θεόφιλος και θα σου πω εγώ με σοκολάτα μετά. Και καραμελίτσα, εντάξει. Για το Θεόφιλος. Θεόφιλος, Θεόφιλος, Θεόφιλος. Πότε. Some folks they got money and some folks lives are sweet. Some folks make decisions and some folks do the streets. Now imagine what it feels like, imagine how it sounds, imagine life is perfect. Ρέπομαι πραγματικά για το κατάδυμα του ελληνικού τέννις. Η παράγκα ανήρισε και εδώ. Αποχωρώ αειδιασμένος και έμαξα να πιάσω εγώ παλάκι να μου τρυπήσει τη μύτη. Τόμας! Πιάνε νούμερα και από εδώ και στήλ. Βρίσκομαι δυστυχώς στη δυσάρεστο θέση να καταγγείλω σε όλο τον ελληνικό λαό και σε εσάς τους αγαπημένους μας τηλεθεατές ότι μια καταπληκτική βολτούλα, δύο φοβερές παρτίδες τένις κατέληξαν δια εμέ σε ένα τρομερό αποτέλεσμα, σε μια τραγική εμπειρία. Διαπίστωσα με τα λύπης μου ότι η παράγκα ζει και βασιλεύει και εξάπλωσε και τα δίχτυα της στον αγνό και αμόλυντο χώρο του τένις. Στο μεγάλο τελικό που έγινε ανάμεσα σε μένα και στο φίλτα το φίλο Θωμά, ελαδόθησαν σκηνοθέτες βοηθοί, διαιτητές, επόπτες γραμμών, με αποτέλεσμα να βγω δεύτερος και καταϊδρωμένος. Μου δώσανε μπαλάκι, τρίπιο, ρακέτα, διαλυμένη. Όπως καταλαβαίνετε, δεν βρέθηκε κανείς δημιωμένος, μόνο το ελληνικό τένις που έχασε ένα φοβερό ταλέντο εφάμιλο του Μπόρις Μπέγκερ. Λυπάμαι και αποχωρώ αειδιασμένος και εύχομαι να μην επαναληφθεί αυτό το έσχος. Γεια σας. Εγώ σου λέω αν έχεις τρεις γυναίκες, να είσαι παντρεμένος με τρεις γυναίκες, δεν θα θες να χωρίσεις ποτέ ούτε με καμία. Βέβαια. Η μία θα συμπληρώνει την άλλη. Ναι, σωστά. Γιατί και εγώ έχω προχωρήσει κάπου αλλού, ξέρω εγώ, και δεν βρίσκω τον που θέλω. Σκέφτομαι την παλιά. Μετά από την παλιά και σκέφτεσαι την καινούρια. Εγώ μια φορά είχα τα κατάλληλα. Εγώ μια φορά σε κάποια φάση κανόνισα και είχα τρεις γυναίκες. Δεν βαριέσουν ποτέ. Δεν θα συζητώ το πράγμα γιατί θα κρεθώ. Ο άντρας, ξέρεις τι, δεν μ' άρεσε να μοιράζομαι. Έχει μια, αυτό το, η κληρονομία του ανδρισμού. Ο ανδρισμός. Και αυτό συγκαταλέγεται στο να με γουστάρουν οι γυναίκες, το να παίρνω γυναίκες και αυτό. Εγώ είμαι μικρός πάλι τότε. Είναι αυτό. Βέβαια, ναι. Άμα εγώ διάβασα τον εαυτό μου και το χαρακτήρα μου σε ένα περιοδικό, έχω το σύνδρομο του Peter Pan. Δηλαδή. Σύνδρομο του Peter Pan. Και ειδικά σε άτομα μέχρι τα 30 θεραπεύεται. Πάνω από το 30 είναι ανίατη. Είσαι στα... Εγώ μανίατος. Δηλαδή, Peter Pan, είναι όλο γέλια, όλο χαρά, όλα τέτοια. Δεν παίρνουν πράγματα σοβαρά. Είναι μεγάλη ηλικία, δηλαδή... Είναι παιδιά. Είναι άντα, αλλά και δεν μοιάζουν άντα. Και είναι και σαν παιδιά. Κατάλαβες, λέω. Δηλαδή, αυτό που ζω... Εφανισιακά, αλλά και αυτό που ζω, δηλαδή, μου λένε, αυτό που μου έχει κάνει εμένα... Α, δεν μοιάζεις 32. Αυτό που με έχει κάνει να νιώθω πιο μικρός από 25. Κατάλαβες. Μια ζωή που δεν έδειχνε η ηλικία μου, αυτό μου έκανε κακό εισαγωγικά, καταλάβες. Όταν ήσουν 20, πόσο φαινός. Εγώ σου λέω ότι είχα κόμπλεξ όταν ήμουν 17, όταν αρχίσαμε όλοι είχαν ερωτικές σχέσεις. Φίλοι μου που ήταν πιο γεμάτοι πιο εγώ, τις φωτογραφίες τις έχουν η παραγωγή. Ήμουν ένα λεπτό παιδάκι τελείως, μπέμπις, μαγουλάκι, ήμουν μια βάσο... Αναπήθηκες αργότερα, εντάξει. Μου έκανε καλό αυτό γιατί από τα 25 και μετά ήμουν στο χρηματιστήριο πάνω σε αυτά τα πράγματα. Γιατί εκεί οι άλλοι που ξέρεις πίναν τα παχάκια, κάτι γκρι μαλλιά, αυτοί που ήταν πιο ήδη, κάνα τρύπα στο κεφάλι. Ξέρεις. Τρύπα στο κεφάλι. Πολλά, μαλλί, πάει το μαλλί. Να φεύγει κανένα μαλλί, ξέρεις. Πάχος. Εγώ έπαιξα και τη γυμναστική μετά και πιστεύω ότι είμαι στην καλύτερη φάση τη ζωή μου. Στα άντα μου. Δεν σε βοηθάει και η εμφάνιση σου στο σύνδρομο του Peter Pan, το σκεφτεί αυτό. Μα αυτό είναι, η εμφάνιση. Το είπε. Γιατί τα παιδιά που τότε στα 25 άρχισαν και είχαν τα αυτά,
άρχισαν να νιώθουν πιο πολύ την ασφάλεια και να νιώθουν ότι εγώ, ας πούμε, εντάξει, συνήθως τυχαίνει να βρίσκω πολύ ωραίους. Είναι το εντάξει, τυχαίνει όμως, έτσι. Όχι, το παιδί εκεί. Άνια, πόσο είσαι, 27. 29. 29. 27 είναι τα αλλά παιδιά. Κοιτάω πάντα το κορμί γιατί, παιδιά, συγγνώμη, είναι η δουλειά μου. Είναι, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν το κάνω επίτηδες. Δεν το κάνω επίτηδες. Δεν το παιδί πάντα το βγάλει στα αυτά. Την κακομοίρα να μου δημιουργήσει πρόβλημα. Σου λέει, το κοιτάω αυτό. Όχι, πιστεύω, είμαι το πρώτο που έτσι. Μπορεί, καθόλου πιθανό. Το πείτε στο σχολείο. Αφού η σχολή δεν έχω σκοπεύσει, τώρα πώ την έχει δει. Αυτό με πείτε. Είπα το πρώτο, δεν είπα ότι με θες. Εντάξει, ξέρω. Είσαι στα γούστα του. Ναι, ναι, όχι, είναι το δεδομένο στυλάκι μου γενικώ και σαν τύπο μα. Και σαν φίλο το στυλάκι μου, παιδί μου. Αυτή η δήλωση να μην καταλαβαίνω. Ναι, αλλά μπορεί να κρατήσει τη φιλία. Ε? Μπορεί να κρατήσει τη φιλία μα. Να την κρατήσει. Εγώ, αν πρέπει να την κρατήσω, την κρατήσω, ναι. Δηλαδή, ξέρω να σε αυτό δεν έχω εγώ. Για τρατές μου. Πες μου, γιατί τι να κάνω. Δεν μπορώ να έχω φίλες. Όλες τις έχω ξαπλώσει. Βγάλε το έξω, βγάλε το έξω. Μην τα κάνω, βγάλε το έξω. Όχι. Θα το ράψω μάλλον, να μην το κάνω, είναι κρίμα. Λες, ε. Μόλις έχουμε βγει από την αίθουσα χορού, όπως είδατε περάσαμε πολύ ωραία, τρελά γλέντια, ειδικά με τη δασκάλα χορού και την κυρία Παθέκα, η οποία ήταν και οι δύο εξαίσθητες και πολύ ωραίες παρουσίες. Αλλά πιστεύω στο τέλος αδικήθηκα, γιατί θα δείτε στη συνέχεια. Όποιος για να φύγει, εντάξει, όλα θα στεναχωρηθούμε.
Είναι για άλλο τροχάλι. Ξέρεις τι, το χάτε μου τον έχει πάρει από κάτω και δεν είναι πολύ χαρούμενος. Φαίνεται στα μάτια του ότι είναι χάλια. Όχι και εγώ υποψηφιός. Και ξέρεις τι έχει πάθει ο Χάτεμ. Προσπαθεί να βγάλει κάτι, να δείξει. Πώς θα το πω. Ναι, αλλά το κάνει. Να δείξει πιο ευχάριστο, αλλά το κάνει χειρότερο. Αυτό είναι το κακό. Αν φύγω το Σάββατο. Σιγά μην φύγεις, ρε μαλάκα. Τέλος πάντων, δεν στο έπαιγε να μου πει. Δεν νομίζω να φύγεις. Τέλος πάντων, αν φύγω, θα είναι η τελευταία φορά. Έτσι δεν υπάρχει Παρασκευή αύριο. Πάμε στην. Μάλλον πως δεν θα φύγεις. Να σου πω κάτι, είναι 50-50 πιθανότητες με το Χάτεμ. Ωραία. Αλλά εγώ πιστεύω, δεν ξέρω και εγώ για τους δύο λέω ότι θα φύγει κανείς, αλλά είναι λίγο δύσκολο να το λέω. Εντάξει, ναι. Γι' αυτό αν μιλήσεις με το Χάτεμ, τι θα του πεις ότι θα φύγεις ή θα φύγεις. Όχι, απλά τον είπαμε εξιστή, έχει πέσει πάρα πολύ από τότε. Ναι. Εσύ εντάξει, αυτό έχει πέσει πάρα πολύ. Εγώ θα πάρω το πάνω. Σου κάνει καλό γιατί κατάλαβες ότι έπρεπε να μιλάς πιο πολύ για να μην παρεξηγήσει. Κατάλαβες και το πάνω. Πάμε τώρα για κορικομαχία. Φεύγει η ομάδα. Όλες οι κινήσεις, οι ασκήσεις ξεκινάνε από στάση προσοχής. Πάμε αριστερά. Κλείνουμε πάλι. Κλείνουμε στάση προσοχής. Ανοίγουμε αριστερά. Πάμε χαμηλά κάτω. Δεξί χέρι έξω. Το άλλο χέρι στη μέση. Η κίνηση είναι ως εξής. Κοιτάξτε εμένα και στα δύο πόδια ταυτόχρονα. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Να προβάλλει το στήθος. Ένα, δύο. Με το ρυθμό μου. Τρία, τέσσερα, πέντε. Γαλαία θα σκάσεις. Έξι, εφτά, οχτώ. Λίγησε κάτω. Και πάμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Μη γελάς. Και πάμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, άνοιξε τα ποδάκια σου, έξι, εφτά, οχτώ, θέση για κάμψεις, πάμε κάτω, είπα κάτω, και πάμε, με το ρυθμό μου, πάμε για τρεκάτω, κάνε με το ένα, και πάμε, ένα, κλείσε τα ποδάκια σου, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, όχι. Τα χέρια ψηλά, μη βιάζεσαι. Πάμε, έτσι μπράβο, τα χέρια ψηλά, μαζί, όχι, εδώ, πάμε μαζί, εδώ, απαλά. Απαλά, το βλέπεις, απαλά, εδώ, απαλά, εδώ, απαλά. Πάμε, κορίτσια, μη σταματάτε. Πάμε. Ένα, δύο. Ας το σάκονες κοντά σου, ένα, δύο. Πάμε μαζί. Μην πιάσε, πήγαινε πιο πίσω, ένα, δύο. Δουλεύετε. Βγάλα αέρα, θα σκάσεις εσύ. Μπορεί να είσαι όμορφη, αλλά ο σάκος θέλει τέχνη. Τα αγοράκια θέση για κάμψεις, κάτω πάλι. Ένα, δύο. Τα 50 θέλουν κόπο, όχι τρόπο. Ένα, δύο. Όχι. Σήμερα κάναμε ένα είδος γυμναστικής που δεν το έχουμε ξανακάνει. Αν και ασχολούμαι με τη γυμναστική, το συγκεκριμένο είδος δεν έχω ασχοληθεί. Είναι το K2, ενδιαφέρον, ωραίο, σας το προτείνω να το κάνετε. Αρκετά κουραστικό, αλλά για όποιον του αρέσει η γυμναστική, καλό. Εδώ πέρα πολύ μου το παίζετε Παναγίες και ότι είμαστε όλοι γαμώτα παιδιά και περνάμε καλά και πίσω από την πλάτη μου είμαι σίγουρος ότι και από το δικό μου πρόσωπο έχετε ρίξει, έχετε πάρει τα μαχαίρια. Ελερέμισε. Όχι, δεν είναι μου τώρα γιατί τα παίρνω, εντάξει. Πού τα μαχαίρια. Αριστερά. Αριστερά. Εδώ. Ωραία, εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι κοπέλα ή αγόρι, αλλά μόλις μιλάτε για το όνομά μου, παίρνετε αυτό. Αυτό που είναι και διπλό για να μην χάνετε χρόνο. Και μετά δεν πηγαίνω τώρα, εντάξει. Και δεν γουστάρω από τη στιγμή που εγώ είμαι ο εαυτός μου και φέρομαι το ίδιο σε όλους, να πετάγεστε από πίσω μου κλπ. Άμα έχετε τα μπιπ, να έρθετε να μου το πείτε μπροστά μου. Όπως και εγώ με ντόπρο και να πω, με πειράζει αυτό στην πάπα, θα μου το λες και εμένα. Δεν γουστάρω να παίρνει 2-3 άτομα
και να κάνει κακό όνομα για μένα πίσω την πλάτη μου. Να κάνω μια συζήτηση τέτοια. Μα ποιος θέλει αυτό το πράγμα. Ποιος είπε έτσι σε σένα τώρα. Παιδιά, κοιτάξτε να είστε. Να μιλάμε γενικά. Δεν είμαι βλάκα, κάτι αντικόπικα. Δεν είμαι βλάκα. Ναι, είναι έξω, είναι το παιδί μου και είναι έξω. Εντάξει. Μπορεί να είμαι χαχός και τα λοιπά, αλλά μερικά πράγματα με πειράζουν. Μην κοιτάρε που δεν τα λέω. Δεν θέλω να πω ονόματα. Να πείτε το όνομα, να συγκαταλήσετε. Άμα θες, πες όνομα και δώσ' του την ευκαιρία να σου εξηγήσει, ρε παιδί μου, μπροστά σε όλους. Γιατί δεν είναι μόνο μαζί μου. Γενικά έχω δει κάποιες τάσεις, κάποιοι να μιλάνε σε ξουμούσου για κάποιους, κάποιοι άλλοι σε ξουμούσου για κάποιους, αλλά μπροστά ρε πούστη μου, όλοι κάνετε τις Παναγίες. Δεν έχετε δηλαδή το θάρρος και τον αντρισμό να πείτε εμένα μου τη σπάζει αυτό και αυτό και αυτό. Τι κάνουμε εδώ πέρα δηλαδή. Δηλαδή είμαστε όλοι αγαπημένοι για μια ζωή. Δηλαδή έχετε ένα σκοπό και για να το πετύχετε όλοι και καλά πρέπει να τα έχετε καλά με όλους. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Εσένα ποιος τη σπάει εδώ μέσα. Εμένα ποιος μου τη σπάει. Έλεγα μέσα μου, ωραία, είμαι μια κοπέλα μέσα στη σχολή και τα πέντε ενδιαφέροντα και μπλα μπλα μπλα. Και είδα ρε Βίκη, τις ημέρες που έρχονται, να προσπαθώ να ανοίξει κουβέντα μαζί σου και εσύ να μην έρχεσαι ρε παιδί μου. Ο λόγος του ήταν αυτός, να προσπαθώ να σου μιλήσω και να μου αφήσεις κάπως. Καθόμουν ένα βράδυ εδώ πέρα και μίλαγα, είπα κάτι και εσύ, εντάξει, μπορεί να μην κουστάσεις το στυλ μου, το δικό μου βάλε της δικός. Είσαι πιο σοβαρή, το δέχομαι. Αλλά εγώ δεν γύρισα να πω, τι πω πω τι σοβαρή που είναι αυτή η Δίκη και δεν την μπορώ και μας το παίζει η γυναίκα που κρατάει ένα σπίτι βάλει κλπ. Δεν είπα τίποτα. Εσύ λέω κάτι που κρυάδες, το ένα, το άλλο. Εγώ δεν σε κλέβασα ποτέ. Άστο, ένα αυτό. Ένα αυτό. Μισό λεπτό να τελειώσει και να μου πει μετά τι παράπονες από μένα. Κάθομαι εδώ πέρα και κάνω συζήτηση με κάποια παιδιά. Έρχεσαι, κάτσε με το που μιλάω εγώ, σηκώνεσαι, έρχεσαι στο καμπό εδώ και μου κάθεσαι και μου γυρνάς την πλάτη και κάτσε εκεί πέρα. Πάω να κάνω μια προσπάθεια να σου μιλήσω, μα αποφεύγεις κτλ. Εγώ μετά τι να κάνω. Εγώ μετά την ψήφισα. Ενώ περίμενα, ειδικά με σένα, που λέω, θυμάστε τι σου κάνω. Που είχαμε έρθει και εδώ πέρα μπροστά στην κάμερα ναι. Και λέγαμε εμείς οι δύο και α, σχολή και ου και ου και ου. Εντάξει, εγώ δεν περίμενα πρώτα να. Τέτοιο, λέω, μα αυτή την κοπέλα, στάτα. Γιατί για μένα η σχολή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Λέω, θα μιλάμε και για αυτά, γιατί έχω και κάτι προβλήματα εγώ με τη σχολή, με λίγο τον πελάκο, δεν την πολύ διαβάζω. Λέω, θα με βοηθήσει από εδώ και από εκεί. Και ρε, Βικούλα να πούμε, έρχεσαι, πάνω σου μιλήσω, μου σηκώνεσαι και φεύγει. Ότι λέω πάνω από ένα αστείο, είμαι βλάκα. Ρεύομαι, ενοχλεί εσένα και την Κατερίνα. Α πούμε και με την Κατερίνα, ξέρεις τι έλεγα. Δεν είχαμε επικοινωνία, την έλεγα που στράβωνε, που ρευόμενα κτλ. Και ήμουν μεταξύ να ψηφίσω στους δύο. Από τη δικιά μου την πλευρά, ναι. Βλέπω ότι εσύ δεν με πλησίασες. Εγώ το είναι αμοιβαίο. Άσε με. Λοιπόν, βλέπω ότι καμία προσπάθεια δεν έγινε ούτε από σένα, ούτε από άλλα άτομα. Έτσι έκρινα εγώ να με πλησιάσετε, επειδή με βλέπατε κάπως πιο σοβαρή, αν θες. Επίσης, εσύ είχες καλυμμένη την παρέα σου γύρω σου, είχες τους ανθρώπους σου να επικοινωνήσεις και ήταν φυσιολογικό να μην έχεις καμία απολύτως ανάγκη να έρθεις να κάνεις χαβαλέ και πλάκα μαζί μου. Πρώτον αυτό. Έτσι το είδα. Όχι! Όχι! Άντε να ολοκληρώσει, άντε να ολοκληρώσει. Γιατί εσύ είπες πολλά μαζί. Πρέπει και εγώ να τα πω όλα μαζί. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όταν λες για τον καναπέ εκεί πέρα, εγώ δεν θυμάμαι καν το σκηνικό. Ωραία. Εγώ δεν θυμάμαι καν το σκηνικό. Να σηκώθηκα επειδή μιλάγες εσύ να πάω εκεί πέρα και ειδικά να σου γυρίσω την πλάτη. Δεν το έκανα σκόπιμα. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Αν το έκανα, θα σήμαινε, δεν ξέρω, ίσως ασυναίσθητα, ίσως να μην με ενδιέφερε να ακούσω, δεν ξέρω, το χαβαλέ, την κουβέντα, να μην ενδιέφερε το αντικείμενο της συζήτησης, δεν ξέρω. Σκόπιμα πάντως, για να σε προσβάλλω, δεν το έκανα σε καμία περίπτωση, δεν είναι του χαρακτήρα μου. Τρίτον, αυτό που λες, δεν σε έχω σε καμία περίπτωση αποκαλέσει σε καμία περίπτωση, ναι. Και αυτό που λες. Εγώ ήταν κάποια πράγματα που έλεγα. Όχι, ούτε εδώ θα συμφωνήσω. Ναι. Μ' άκουσες ποτέ να σου λέω ότι λες γελοιότητες. Γυρνάμε σε καρδιά. Γυρνάμε και έρχομαι χρειάδες. Λοιπόν, αν δεν σ' αρέσει, ακόμα... μην γελάσεις, κράτα το μέσα. Ακόμα και να το είπα το κρυάδες, δεν είναι σωστό πρώτα να τα κρατάμε μέσα μας. Πλέον ναι, αναγνωρίσιμο. Και δεύτερον, θα το είπα κι εγώ σε τόνο αστείο. Σαν να γυρνάω και να λέω. Τι κρυάδες λέει τώρα ο Βλάκας. Δεν το πες έτσι. Με αυτό δεν το στυλ. Δεν το πες σοβαρά. Εγώ ας πούμε... Παιδιά, δεν με ξέρετε. Οι περισσότεροι από εσάς δεν με ξέρετε. Ναι, και δεν ξέρετε πότε εγώ κάνω πλάκα. Έστω αυτή τη λίγη που κάνω και πώς μιλάω και πώς εκφράζομαι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό. Δεν σε ειρωνεύτηκα ποτέ. Δεν έχω ειρωνευτεί κανένα. Μα κανένα δεν έχω ειρωνευτεί. Δεν έχω μιλήσει άσχημα για κανέναν από εδώ στο δωμάτιο επικοινωνίας.
Το μόνο άτομο που έχω αναφέρει είναι η Ράνια και αυτό επειδή με ρωτήσαν του όλου σκηνικού που είχε γίνει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανένα σας. Προσωπικά με σένα όντως δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και σου εξήγησα ότι δεν επικοινωνήσαμε γιατί πίστευα ότι ούτε εσύ ενδιαφερόσουν γιατί είχες ήδη την ομάδα σου, είχες βρει τα άτομα που ταιριάζεται. Δεν σε έχω προσβάλει, δεν σε έχω θίξει. Δεν σε έχω βρήσει. Σου είπα ότι με έπεισες. Όχι, ναι, αυτό το. Δεν με το όνομά του. Ωραία, δεν σε έχω προσβάλει, δεν σε έχω περιφρονήσει ποτέ γυρίζοντά σου στην πλάτη, τουλάχιστον σκόπιμα. Αν το έκανα τώρα κατά λάθος. Μπορεί να το κάνεις κατά λάθος, αλλά εγώ βλέπω ότι δεν θέλω να επικοινωνούμε. Το είδα σκόπιμα. Να σου πω κάτι, αυτό που λέμε όλοι. Γιατί δεν ήρθες εκείνη την ίδια στιγμή να μου πεις ρε Βίκη, είμαι εδώ, σηκώνεσαι, φεύγεις και μου γυρνάς την πλάτη. Εκείνη τη στιγμή που λέτε να τα λέμε όλα και να μην τα κρατάμε μέσα. Αγνάει, θα σου πω κάτι άλλο τώρα, εντάξει. Για τον πρώτο που πεις, θέλω να σε απαντήσω. Μου λες, Θωμά, δεν ήρθες εσύ από την πλευρά μου, από την πλευρά σου, να μου μιλήσεις. Στην Κατερίνα γιατί πήγα δηλαδή. Άκου μου είπες, μου λες, είχες κάνει το πηγαδάκι σου. Δεν είπα πηγαδάκι, είπα τα άτομα με τα οποία ταιριάζεις. Τι μου λες, τι μου είπες τώρα, τι μου είπες. Μου λες, Θωμά, εσύ είσαι ένα καλυμμένος με την παρέα σου, οπότε δεν είχες κάποιο, δεν είχες... Ανάγκη, μπράβο, να έρθει να μου μιλήσεις, σωστά. Στην Κατερίνα είχα ανάγκη να πάω να μιλήσω. Όχι. Το ίδιο με σένα ήταν. Γιατί μία γιατί σου μίλησα. Πες μου. Να σου πω, για να σε μένα, γιατί δεν ήρθες να μου μιλήσεις. Και στις δύο το έκανε. Και το είχα πει και στην Κατερίνα. Της λέω, ευτυχώς, ευχαριστώ τον Θεό, της λέω, που πριν ψηφίσω, ενώ ένα σε δύο, ήρθα, σε έπιασα και μου έδειξες ποιος άνθρωπος είσαι. Στο είπα, δεν στο είπα αυτό, Κατερίνα. Εγώ της λέω, γιατί. Της λέω. Στην αρχή, ενώ ήμουν όπως λες και εσύ πολύ σωστά, καλημέρα σου, φίλε μου. Είχα ανάγκη εγώ την Κατερίνα. Δεν την είχα την Κατερίνα, αλλά ήθελα να είμαι δίκαιος και στους 11. Από τότε που έγινες υποψήφια, σήμερα το πρωί, και δεν στο έχω να σας το πει, αναθεώρησα που σε ψήφισα. Ξέρεις γιατί. Εγώ. Γιατί τι έγινε. Με το που έγινες υποψήφια, αυτόματα έγινε πιο κοινωνική. Ναι, αυτό λοιπόν, είναι αλήθεια. Αυτό και... αγάπη μου, γιατί δεν μου το έκανες από την αρχή και μου ερχόσουνα και μίλαγες μόνο για το ότι εγώ ξέρω να μαγειρέψω μανιτάρια αλλά κρέμ και ζαμπόν τελα τυρέμ. Λοιπόν, γυρνάω και λέω σήμερα στον εαυτό μου, είσαι που ψήφισες τη Βίκη. Τι έγινε όμως. Αυτό που έγινε με την Κατερίνα έγινε πριν την ψηφοφορία. Με σένα, αγάπη μου, έγινε αφού είσαι ένα υποψήφια. Και γυρνάω και λέω, κοίτα να δεις που τελικά ήταν κοινωνική. Αλλά αυτό δεν μπορεί να μου το δείξει νωρίτερα. Λοιπόν, απλά δεν είχατε καταλάβει ότι χρειαζόμουν το χρόνο μου. Αυτό. Βρε, αγάπη μου, χρειαζόταν το χρόνο ναι, σου. Ναι, χρειαζόμουν εντάξει, το χρειαζόμουν, χρόνο. Δηλαδή, εγώ πιεζόμουν την ψηφοφορία και λέω, δεν τα κάνω τώρα. Εδώ είναι όλοι καλά παιδιά. Πρέπει λέω, να αναλύσω χαρακτήρες. Ε? Άσε με λίγο να μιλήσω. Ναι, θα τελειώσω. Έχει και τη φωνή, δεν θα έχει κλείσει η δικιά μου. Και δηλαδή, κοίτα, σκεφτόμουν γιατί να με άδειξε με την Κατερίνα. Η κοπέλα μπορεί να είναι χρυσή και τα λοιπά, αλλά επειδή είναι σοβαρή και είναι ακριβώς το αντίθετο από μένα, που μου έλεγε. Έτσι. Εντάξει. Να την κάψω άδικα. Ωραία. Λοιπόν, επειδή δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, να επαναλάβω ότι ποτέ μου δεν σε έθιξα. Δεν κατάλαβα να σε θίγω και δεν. Το έκανα σκόπιμα να σε θίξω, να σε προσβάλλω, να σε παραγωνίσω, να σου γυρίσω την πλάτη. Δεν το έκανα ποτέ σκόπιμα. Ότι η Βίκη για να μου δείξει εμένα την αληθινή Βίκη, όχι ότι είσαι να καταψεύσει κακιά, να μου δείξει την Βίκη που χρειαζόταν και ενδιαφέρομαι για σένα. Και περίμενε να γίνει. Όχι, δεν έπρεπε να γίνει πρώτα υποψήφια. Και τώρα τι κάνει, με κάνει σε μένα να νιώθω άσχημα που σε ψήφισα, γιατί εγώ ψήφισα μια Βίκη η οποία δεν ερχόταν να μου μιλήσει, με ειρωνευόταν όπως το έλεγα εγώ κτλ. Και σήμερα το πρωί, με τη συμπεριφορά σου μέσα στο σπίτι και το που μου μιλούσες και μου μιλούσες με το χαμόγελο κτλ. Γύρισα και είπα, Θωμά, είσαι μεγάλη που την έκρινες έτσι. Όχι, καταρχάς δεν έπρεπε να πεις κάτι τέτοιο στον εαυτό σου γιατί έκρινες με τα στοιχεία που είχες. Μπράβο. Δεν μπορούσες εσύ να προβλέπεις το μέλλον, οπότε όπως και όλοι σας, και εγώ μέσα έκρινα με τα στοιχεία που είχα. Ναι. Να σου πω, έτσι μπορεί και εγώ να έχω αναθεωρήσει την ψήφο μου. Λοιπόν, μια στιγμή να κλείνω, να τελειώσω με το θέμα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άσε με κανένα από τα παιδιά που με ψηφίσανε. Δεν είμαι εχθρική με κανένα από του 6. Αν είναι ποτέ δυνατόν να κρατάω δηλαδή κακία στο μισό σπίτι μα. Είναι μας πλέον, ούτε έχω γίνει πιο φιλική και πιο ζεστή με τα άτομα που δεν με ψηφίσανε. Απλά μου βγήκε, δεν ξέρω, βγήκε, ναι, χαλάρωσα, βγήκε ο καλός μου χαρακτήρας. Μπράβο, γιατί άρχισε να αγαπηθώ, δεν ξέρω, γιατί κάθε άνθρωπος χρειάζεται το χρόνο του να προσαρμοστεί. Εγώ στεναχωρήθηκα σήμερα το πρωί που σηκώθηκα, που σε έλεπα να έχει μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά και λέω, γιατί η Βίκη δεν γύρισε να μου το δείξει αυτό νωρίτερα. Και σου είπα, πάνω στο δωμάτιο που κοινωνίες και λέω, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί στη συγκεκριμένη κοπέλα επένδυσα πάρα πολλά, μόνο και μόνο για ένα γεγονός. Ότι είχα το πιο κοινό από όλους. Ξανά τα ίδια λέει. Ναι, μπορεί να λέω τα ίδια, αλλά θέλω να καταλάβετε. Μα δεν με αφήνεις να μιλείτε, κατάλαβε κοπέλα. Κατάλαβα, ναι. Εντάξει.
Λοιπόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου, επειδή είσαι εσύ. Ωραία. Δεν σα λέω κιόλα. Απλά έπρεπε να μου τα πεις νωρίτερα, γιατί εγώ δεν είχα κάτι να σου πω. Αυτά εσύ είχες δύο πράγματα να μου πεις και πρέπει να έρθεις να μου τα πεις. Εγώ δεν είχα κάτι να σου πω. Εμένα... Εγώ απλά σου απαντάω σε αυτά που μαθαίνω τώρα. Δεν ήξερα ότι είχες τέτοιο πρόβλημα μαζί μου. Ήξερα ότι με είχες ψηφίσει, ότι δεν είχαμε την επαφή που έπρεπε να έχουμε. Αλλά δεν ήξερα ότι έχεις πρόβλημα μαζί μου. Εγώ τώρα το μαθαίνω. Ο κυριότερος λόγος ήταν ότι δεν είχαμε επαφή. Δηλαδή, το κατάλαβα. Παιδιά, αφού πρέπει σώνει και καλά να ψηφίσω κάποιον, σου λέει ήμασταν ανάμεσα σε εσάς δύο. Ωραία, λογικό. Δηλαδή, να γίνει μια σχέση. Νορμάλ. Τελειώνω. Σε ένα λεπτό τελειώνω. Λοιπόν, πήγες, αλλά λέω, ρε σκεφτόμουν να πάω να κάνω κάτι με χλεβάζει. Από τη δική μου γωνιά. Όπως και αυτοί οι δύο, το είδαν αυτό που έκανα εγώ για το χαλί μου, το είδαν στραβά. Ωραία. Και το αναγνωρίζω. Λοιπόν, δεν σε χλέβασα, δεν μπράβο, το είδαμε στραβά. Μπράβο, δεν ισχύει. Εσύ το είδες έτσι, το δέχομαι, εγώ το είδα έτσι. Ωραία. Όλοι ψηφίσαμε βάσει παρεξηγήσεων. Μπράβο. Όχι λοιπόν, όλοι, μερικοί. Πέρα το χαβαλέ και τα λοιπά, είμαι ευαίσθητος άνθρωπος και μερικά πράγματα με πειράζουν. Και έχω και εγώ τις εκρήξεις μου και σήμερα με αυτό που έγινε. Μου ήρθα να τα πω. Δεν μπορούσα άλλο. Απλά δεν υπάρχει λόγος τώρα να ασχολείστε όλοι μαζί μου, να λέτε όλοι για μένα εγώ και για την εξουσία. Σου λέω και θέλω να με πιστέψεις. Τι είπες. Βική, θέλω να με πιστέψεις ότι με τη συμπεριφορά σου σήμερα αναθεώρησα τα πάντα που πίστευα για σένα. Χαίρομαι. Φοβερή κοπέλα. Και λέω κρίμα γιατί δεν μου το δείξει νωρίτερα. Να μιλήσουμε να ανοίξουμε όλη τα χαρτιά μας εδώ πέρα. Κάτσε να πω ότι δεν θα πούμε που δεν έχουμε χαρτιά. Βλέπετε ρε παιδιά, αυτό σας λέω. Είσαστε υποκριτές. Γιατί δεν τα λέει. Είναι να προσβάλλει την κοπέλα τώρα. Δεν προσβάλλει την κοπέλα. Με αυτό λέω, γι' αυτό το λέω. Εγώ δεν έχω μια σχέση. Αυτό το θέμα. Οκ, οκ, οκ. Μάκη, μίλα. Να πω κάτι εδώ. Όχι πω δεν παίρνω καλά με τα κουρσία, έχω πρόβλημα μαζί του. Μάκη, πε τα. Ό,τι είναι να πει, πε το τώρα. Θέλω δηλαδή να ανοιχτώ λίγο περισσότερο μαζί μου. Εννοείται ότι η κοπέλα είναι και χτε θα με ρωτήσω. Όχι. Από ό,τι είναι α πούμε με εμένα και τον Νίκο. Σωστό. Με εμένα και τον Νίκο. Σωστό. Είναι πιο πολύ έτσι παρά με σένα. Αυτό ο πρώτο λόγο. Γιατί κατάλαβα από τα κορίτσια όταν επιχειράνε προηγουμένω. Σέβομαι την κοπέλα σου, αυτό και είμαι τόσο πιστή μαζί σου. Ο πρώτος είναι ξέρουν τα κορίτσια πως έχω σχέση. Το καταλαβαίνω, αλλά αισθάνομαι λίγο τραβηγμένα σχετικά με τους άλλους. Ναι. Αυτό δεν μ' αρέσει. Αν μπορείτε να γίνετε λίγο πιο... Λίγο πιο απόμακρα εννοείς. Αυτό. Ξέρω ότι δεν θα σου ορμήξω. Εντάξει, αυτό είναι λογικό, αλλά κάπου πρέπει όμως εγώ να... Σεβόμαστε. Μπράβο. Και την κοπέλα σου. Ωραία. Όπως σέβομαι κι εγώ όλους. Μάκη μου, δεύτερον. Αυτό το συγκεκριμένο. Πες μας γιατί δεν μιλήσεις. Να μιλήσουμε, να ανοίξουμε όλη τα χαρτιά μας εδώ πέρα. Κάτσε, να πω και το δεύτερο. Όχι, εντάξει, πες. Δεν έχουμε χαρτιά. Βλέπετε ρε παιδιά, αυτό σας λέω. Είσαστε υποκριτές. Γιατί δεν τα λέτε. Είναι να προσβάλλει την κοπέλα τώρα. Δεν προσβάλλει την κοπέλα. Με αυτό λέω, γι' αυτό το λέω. Εγώ δεν έχω μια σχέση. Αυτό το θέμα. Οκ, οκ, οκ. Μάκη, μίλα. Να πω κάτι εδώ. Όχι πω δεν παίρνω καλά με τα κουρσία, έχω πρόβλημα μαζί του. Μάκη, πες τα. Ό,τι είναι να πεις, πες το τώρα. Θέλω δηλαδή να ανοιχτώ λίγο περισσότερο μαζί μου. Εννοείς ότι η κοπέλα είναι και χτες θα με ρωτήσω. Όχι... Από ό,τι είναι ας πούμε με εμένα και τον Νίκο. Σωστός. Με εμένα και τον Νίκο. Σωστός, ναι. Είναι πιο πολύ έτσι παρά με σένα. Ωραία. Αυτός ο πρώτος λόγος. Γιατί κατάλαβα από τα κορίτσια όταν επιχειράνε προηγουμένως. Σέβομαι την κοπέλα σου, αυτό και είμαι τόσο πιστή μαζί σου. Δεν χρειάζεται όμως τόσο πιστή. Εντάξει, να βγάλω κάτω δίπλα στο. Αν και είναι φυσιολογικό πάντως αυτό, δεν το ξέρεις. Κοπέλα του Μάκη, αλλά ξέρεις κοπέλα. Δεύτερον. Αν παραμυθιαστεί, δηλαδή χωρίς γιατί. Και πρέπει να πεις είναι ότι και ο Θωμάς φέρει κοπέλα, αλλά δεν είσαι πιο κοντά από ότι είσαι με εμένα. Αυτό δεν θα πει. Νίκο μου, κατάλαβες, εγώ τη συζήτηση αυτή την άνοιξα. Για να πω ότι ρε παιδί μου, δεν είναι δυνατόν τώρα 12 διαφορετικοί χαρακτήρες που είναι σπίτι που έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα. Στραθμισμού και στο χαβαλέ, να το παίζουμε τώρα όλοι με λιγάλα. Βρωμάει αυτό το πράγμα. Και όταν λέμε βρωμάει, βρωμάει από εδώ μέχρι Θεσσαλονίκη. Βρωμάει. Αφού βρωμάει η Θεσσαλονίκη. Κατάλαβε να γόρι μου. Τι να πω, δεν κατάλαβε. Μου έρχονται όλα. Έχω άδικο σε αυτό που λέω. Έχω άδικο παίρνουν. Άμα έχω άδικο παίρνουν. Δεν είναι άδικο. Βλέπει. Το παραδέχεσαι αυτό που λέω. Το σημερινή είναι άποψη. Εγώ πιστεύω ότι είναι και αρκετά άτομα μέσα εδώ. Που δεν ξέρω γιατί είναι μέσα εδώ. Δεν ξέρω τι ρόλο παίζουν. Δεν ξέρω πού έχουν έρθει. Να βλέπεις ότι και εσύ δεν μιλάς τελείως ανοιχτά τώρα. Μίλα ανοιχτά. Βλέπεις που λες μερικά άτομα. Βλέπω μερικά άτομα. Μπορεί να είναι και πιο... Συγκεκριμένα. Αυτό, παιδιά, αυτά να τα λέμε δυνατικά. Αυτό θέλω να πω εγώ. Εγώ δεν θέλω να γίνομαι εγώ κακός. Μην ανησυχείς. Γιατί ακόμα... τώρα εμένα θα με βγάλουν όλοι κακό. Είναι ακόμα... Δεν θα βγεις κακός. Ακόμα είναι αρχή. Είναι ακόμα αρχή. Θυμάστε την πρώτη βράδυ που πέσαμε για ύπνο που κάναμε το χαβάλι και όλα αυτά και σου λέω είναι μπούμεραγκ η οικειότητα. Θα μας έρθει έτσι και δύο μέρες σκοτωθήκαμε. Είναι μπράβο αυτό. Είναι. Εντάξει, δεν σημαίνει επειδή υπάρχει η φάση που και τα βρίσκουμε. Μπορούσα εγώ καλύτερα να μην τα βρω με τη ράνια.
που στραβώνω. Και κάποια στιγμή θα ξαναστραβώσω, γιατί δεν αλλάζει. Και το είπα και πάνω. Νόμιζα ότι είναι εδώ, αλλά είμαστε μεγάλα άτομα, ενήλικοι και κάτι. Εντάξει, υπάρχει μια χειμώνα. Δεν είμαι ξενέρωτη. Συγγνώμη, εγώ τις προσωπικές μέρες σε θεώρησα έτσι. Έτσι. Λοιπόν, να παίρνει ξινή. 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 Εντάξει, γιατί και εγώ πήγα να σε πλησιάσω. Ίσως πιο κοντά εγώ, αυτός που προσέρωτας τον μπλα-μπλα, εγώ, ξέρεις, μου κάνω τα παιχνιδάκια μου. Ενέδιδες, πώς το λένε, δεν ήσουν έτσι χαμηλιστή, αλλά κάποια στιγμή έτσι... Τι για πες μου, τι σε είχε τρομάξει πάνω μου, γιατί θα ήθελα... Ξέρετε, εμένα μ' αρέσει να ακούω τι εντύπωση δίνω και τι... Μ' αρέσει να τα ακούω, δεν έχω... Ενώ σε πολλά πράγματα μοιάζομαι, δηλαδή τι εννοώ. Πάρα πολύ, το έχω προσεξιώ. Έχουμε ρε παιδί μου και σε θέματα διατροφής και σε θέματα στο πώς κρίνω κάποια πραγματάκια και σε... Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά έχεις κάποια απότομα. Ρε παιδί μου, είχες κάποιες αντιδράσεις πολύ απότομες που με έκαναν να μην μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, αν είσαι το ένα άτομο ή το άλλο. Δηλαδή, είναι περιπτώσεις που βγάζεις ένα χαρακτήρα και περιπτώσεις που βγάζεις ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Ναι. Και τι βγάζω, για εξήγησέ μου. Προς τα έξω σου προωθούν τον δεύτερο χαρακτήρα. Ενώ είσαι και τα δύο μαζί. Και τι είναι ο άλλος ο χαρακτήρας, δηλαδή... Απότομη σε κάποιες κινήσεις, προσπαθεί να επιβληθείς. Φαίνεται να προσπαθεί να επιβληθείς την κουβέντα. Δηλαδή, μπορεί να μιλάει κάποιος και να πεταχτείς, ξέρω εγώ, χωρίς να κοιτάξεις. Χωρίς να κοιτάξεις, ρε παιδί μου, αν. Και μπορεί τον άλλο να τον κόψεις στη μέση της συζήτησης. Αυτό το κάνω, πετάγω. Ή να ξέρεις. Είναι και να τον προσβάλλεις, δεν το καταλάβεις. Όταν όμως ο άλλος ξέρει μία-δύο μέρες, δεν μπορεί να καταλάβει αν το κάνεις χωρίς να τον προσβάλλεις ή αν το κάνεις επειδή είναι ο χαρακτήρας. Και όταν ο άλλος θα σε δει στην τηλεόραση μόνο το πλάνο αυτό και δεν σε έχει ζήσει, και πάλι δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Κατάλαβα. Δεν ξέρω αν κατάλαβες. Ναι, δηλαδή είναι αυτό ότι πετάγομαι και ότι είμαι απότομη. Σε κάποια πράγματα ναι. Δηλαδή μπορεί να πει με ένα χαρακτήρα και με ένα στυλ και όπως θα γυρίσει να κοιτάξει που φαίνεται ρε παιδί μου πολύ. Είναι αυτό που μου λέει η αδερφή μου. Που βγάζω το βλέμμα του σκορπιού που την τρομάζω.